Οι ειδοποιήσεις και οι διαφημίσεις της Google για φαρμακευτικές αναισθητικές ουσίες που βρέθηκαν σε ηλεκτρονική συσκευή της Ρούλας Πισπυρίγκου ανοίγουν το δρόμο για να εντοπιστούν τα ηλεκτρονικά ίχνη της κατηγορούμενης στην αναζήτηση της κεταμίνης που σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα. Τζορτζίνα είναι το περιστατικό που αφενός μεν μας έδειξε το δρόμο, αφετέρου είναι ένα δύσκολο περιστατικό με την έννοια ότι πρέπει ουσιαστικά να διερευνήσουμε πολύ καλά όχι την αιτία θανάτου είναι ξεκάθαρη, αλλά το δρόμο, αν θέλετε, της συγκεκριμένης ουσίας. Η Πισπυρίγκου στην απολογία της είχε υποστηρίξει ότι πρώτη φορά άκουσε για την κεταμίνη λίγα λεπτά πριν συλληφθεί. Από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται ότι στο αίμα της Τζορτζίνας υπάρχει η ουσία κεταμίνη. Εσείς γνωρίζετε την αυτή η ουσία? Όχι, δεν τη γνώριζα μέχρι τώρα. Για την ουσία αυτή άκουσα για πρώτη φορά από την τηλεόραση. Εκείνη τη στιγμή που άκουσα για το έβριμα αυτό, μπήκα στο διαδίκτυο για να μάθω τι ουσία είναι αυτή και παράλληλα μιλούσα με τον Μάνο στο Messenger και τον ενημέρωνα τι λέει τηλεόραση. Δεν πέρασαν 15 λεπτά και με συνέλαβαν. Αν κάναμε μία αναζήτηση πληκτρολογώντας για ένα προϊόν, αυτό το προϊόν ή η κατηγορία η συγκεκριμένη εμφανιζόταν συνέχεια στις οθόνες μας, τώρα δεν χρειάζεται καν να το έχουμε πληκτρολογήσει, αλλά μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή διαφήμισης ακόμα και όταν έχουμε μιλήσει για αυτό το προϊόν. Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι η κεταμίνη εντοπίστηκε και στα ούρα της Τζορτζίνας, κάτι που σημαίνει ότι η ουσία είχε μεταβολιστεί στον οργανισμό της και άρα είχε δοθεί πριν φτάσουν οι γιατροί στο δωμάτιο για να σώσουν το παιδί. Κάτι που ανατρέπει τον ισχυρισμό της Πισπυρίγκου ότι δόθηκε κεταμίνη στο παιδί από γιατρό ή νοσηλευτή. Η ουσία από τη στιγμή που ανεβρέθηκε χρησιμοποιήθηκε πέριξ στις στιγμές του θανάτου και προφανώς έχει ουσιαστικά αποτελέσει την αιτία θανάτου του παιδιού. Τα νέα ευρήματα ανατρέπουν την υπερασπιστική γραμμή της 33χρονης και ήρθαν την ώρα που οι συνηγοροί της επέμεναν ότι είχε δοθεί κεταμίνη στην Τζορτζίνα και κατά την νοσηλεία της στο Ωνάσιο. Για τη διάψευση που ήρθε από το Ωνάσιο ότι δεν χορηγήθηκε κεταμίνη, ενώ ανέφερε η ίδια ότι χορηγήθηκε εκεί. Έχουμε αντίθετη μαρτυρία. Ο ενδιαστάσεις σύζυγος της 33χρονης δηλώνει έκπληκτος για το πώς κατάφερε η Πισπυρίγκου να προμηθευτεί την κεταμίνη. Γιατί είπαν ότι εσύ και ο μπαμπάς σου. Μπορούν να ψαχτούν όλα τους αρμόδιους και νομίζω ότι θα ψαχτούν και όλα σε έχουν κάνει και σχετικό αίτημα. Για τους ειδικούς πάντως και η συμπεριφορά του Μάνου Δασκαλάκη προκαλεί ερωτήματα. Ήρεμο, ψύχρεμο, κάτι που δεν συνάδει όταν έχεις χάσει τρία παιδιά. Δύο διαφορετικές όψεις μας έχει δώσει. Αυτή που είναι δίπλα στην μητέρα, στη σύζυγο, τη στηρίζει, την υποστηρίζει. Και αυτή που είναι από την άλλη πλευρά. Όπως φαίνεται πάντως, οι καταθέσεις των γιατρών που διαβεβαιώνουν ότι η Τζορτζίνα δεν αντιμετώπιζε παθολογικά προβλήματα πριν από τα επεισόδια έχουν ενοχλήσει κάποιους. Γιατροί και νοσηλευτές που έχουν καταθέσει ήδη για την υπόθεση της Τζορτζίνας στην ανακρίτρια δέχονται απειλητικά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά έχουν να κάνουν είτε με κλήσεις είτε με SMS και αφορούν τους ίδιους αλλά και μέλη των οικογενειών τους. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται όλες οι ενέργειες προκειμένου να συνταχθούν οι απαραίτητες επιστημονικές εκθέσεις γιατρών για την αίτηση αποφυλάκησης της Ρούλας Πισπυρίγκου.